Καλησπέρα σας, τσεκ τεκ ναου εδώ, είμαι ο Κώστας, γνωστός και ως Δεσπέρα Γκουέν στα Games και σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο πρόσφατα με έκαναν δώρο, υπάρχει αρκετό καιρό στο Steam και γενικά, το The Wolf Among Us. Είναι ένα παιχνίδι βασισμένο σε μια σειρά κόμικ η οποία λέγεται Fables ή The Fables, δεν είμαι σίγουρος για το ακριβές όνομα, το οποίο είναι όλα τα παλιά κλασικά παραμύθια των αδερφών Γκριμ και άλλων παρμένα και παραματροποιημένα στη σύγχρονη εποχή. Σίγουρα θα ξέρετε και τη σειρά The Once Upon a Time που παίζει τα τελευταία 2-3 χρόνια, που είναι πάνω κάτω στο ίδιο μοτίβο. Η ιστορία μας έχει ως εξής. Οι ήρωες των παραμυθιών, μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στο καθένα βασίλειο που υπήρχε εκεί, έγινε ένας μαζικός διωγμός ή έξοδος και όλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και να μετακινηθούν να ζήσουν σε μία πόλη η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Νέα Υόρκη, υπάρχουν και αρκετά παράλληλα ονόματα, και να ζήσουν όλοι εκεί κάνοντας καινούργια ζωή. Λοιπόν, επειδή όμως οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν ζώα ή τέρατα, έπρεπε να κρύβονται. Έτσι υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο, το glamour, το οποίο τους επιτρέπει να γίνονται άνθρωποι όποτε είναι να κοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους για να μην τους αναγνωρίζουν, και σερίφης της όλης κατάστασης είναι ο κακός μεγάλος λύκος, the big bad wolf των παραμυθιών, τον ξέρετε ήδη, όλοι ξέρετε, έχετε ακούσει τα παραμύθια, το οποίο έχει από τις χειρότερες φήμες, είναι σερίφης όμως, όλοι τον φοβούνται και τον απεχθάνονται γιατί έχει ξεκληρίσει το σύμπαν όλο, και ξεκινάμε μια σειρά γεγονότων που θα μας οδηγήσουν κάπου, το οποίο το παιχνίδι έχει αρκετό suspense, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ένα παιχνίδι επιλογών, δεν έχει τόσο έντονο gameplay όσο είναι παιχνίδι επιλογών. Όσοι έχετε παίξει το The Walking Dead τα ξέρετε τι λέω, θα δούμε και μαζί. Το παιχνίδι λοιπόν, παιδιά, έχει θέμα με το τι επιλογές θα κάνεις, οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη, ποιοι θα σε συμπαθήσουν, ποιοι θα σε αντιπαθήσουν, και έχει πάρα πολλά αναποδογυρίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ καθηλωτικό, είναι σαν να βλέπεις ένα κόμικ στο οποίο συμμετέχεις εσύ, στο πώς θα το διαμορφώσεις την ιστορία. Λοιπόν, σκεφτόμουν αν θα θέλατε να το κάνω σε σειρές, δηλαδή να το ξεκινήσω και να σας δείχνω ένα επεισόδιο σιγά σιγά. Έχει 5 επεισόδια, το τελευταίο βγήκε πρόσφατα και το κάθε επεισόδιο χωρίζεται σε 4-5 chapter ανάλογα με το μέγεθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε. Ο χαρακτήρας που βλέπουμε εδώ είναι ο Σερίφης ή αλλιώς ο Big Bad Wolf ή εν συντομία Big B. Και πάμε να παίξουμε. Θα το ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Όπως βλέπετε, εγώ έχω προχωρήσει. Το ωραίο με το παιχνίδι είναι αυτό, ότι θέλεις να το παίξεις ξανά και ξανά να δεις μήπως οι επιλογές που έκανες, αν έκανες άλλη επιλογή, θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το έχω παίξει ήδη 2-3 φορές μέσα σε μια μέρα. Είμαι στο τρίτο επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε εγώ, εσείς θα το δείτε πρώτη φορά. Και πάμε να το ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ θυστικό. Ο σερίφης μας δέχεται από κάποιον να πάει να ερευνήσει μια φασαρία που γίνεται. Θα δείτε, οι ήρωες είναι ο ξυλοκόπος, γνωστός ξυλοκόπος από τα παραμύθια, και άλλη μία η οποία λέγεται Faith, που είναι από ένα παραμύθι όχι τόσο πολύ γνωστό στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται έχει να κάνει με κάποιο φορέ ένα παλτό από γάιδαρο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, θα το δούμε. Το παιχνίδι είναι αρκετά γραμμικό, αλλά σας είπα, έχει τρομερό ενδιαφέρον οι επιλογές που κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να μας το φορτώσει. Στην αρχή ξεκινάει με την ιστορία. Αυτό που σας είπα, ότι όλα τα ζώα, τέρατα, άνθρωποι εκδιώχθηκαν. Λοιπόν, ο ήρωάς μας μετακινείται να πάει να δει μια κλίση που έκανε. Όλοι τον αντιπαθούν, όλοι τον μισούνε. Είναι ο μεγάλος κακός λύκος. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως είναι ο αγαπημένος μου. Βασικά είναι ο ήρωας, αλλά είναι ο αγαπημένος μου ήρωας εδώ μέσα. Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. The Wolf Among Us. Ο λύκος ανάμεσά μας. Έχει τρομερή πλοκή. Λοιπόν,
Αυτό εδώ είναι η εισαγωγή του πρώτου κεφαλαίου, πριν από το chapter 1 ακόμα. Τα γραφικά του θυμίζουν πάρα πολύ Borderlands και The Walking Dead. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι από το ίδιο στούντιο. Αλλά πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θυμίζει κόμιξ. Και πάμε να δούμε την ιστορία σιγά σιγά. Toad. Big B. Listen, mate. I know I don't look human. It's a problem. I'll get it. I'll just step out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Περίεργος τύπος. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. Oh, enough excuses, Toad. I've heard enough of your excuses, Toad. This is unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Θα διαλέξω κάτι διαφορετικό. It's not really worth dwelling on at this point. You're telling me to get it together. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fuck! I told you about it, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. So, what am I walking into exactly? A woodsman's on another bender. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. This is the last straw, Bigby. He has to go. Why is he so pissed? Who knows why it was this time? Man's got a hair trigger. I avoid him as much as possible. When did he start drinking? Not sure he ever stopped. Fuck you! I didn't know anyone else was up there. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσο προχωράει. Η αρχή είναι λίγο αδιάφορη. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. No. Then get the fuck back inside. Άρας μπαμπάς. Και καθώς ανεβαίνουμε, θα δούμε τις πρώτες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε στο παιχνίδι. Εδώ πέρα πάμε να μαζέψουμε το τηλέφωνο. Γενικά υπάρχουν στοιχεία, είσαι detective και ερευνά στοιχεία. Τι άλλο που μπορώ να κάνω? Οπ, αυτό εδώ θα το τσιμπήσω γιατί θα χρειαστεί στην εξέλιξη μάλλον μετά. Και πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Έχει τις βασικές επιλογές δεξιά-αριστερά, αλλά περιορισμένα. Αυτός είναι ο κακός λύκος και του ανοίγει ο ξυλοκόπος. Γαμάτος τύπος. Νομίζω ότι φαίνεται σαν να λαγκάρει λίγο το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Before you get the axe again. You're drunk, all right? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. You gotta calm down. Wow. At least it's a fucking challenge. Okay.
Και αυτή. Και αυτή. Σαν το Max Payne είναι ο τύπος. Οχ. Άντε πήγαινε και εκεί. Αυτό τέλειωσε πολύ απότομα. Γιατί δεν την πάτησα καλά. Βάου. Wow. Για να το ξαναδούμε αυτό. Για κάποιο λόγο ενώ έχει 60 frame. Για κάποιο λόγο ενώ έχει 60 frame. Φαίνεται σαν ένα λαγκάρι. Λοιπόν, αυτό αν δεν κάνετε κάποιες επιλογές γρήγορα και καλά θα σας βγάλει εκτός. Καλό είναι που το δείτε. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, Curly. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Γενικά γύρω από αυτήν θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση. Fucking river, that's who the fuck I am, you stupid bitch! Hey, what did I say about that word? Come on! Γιατί όχι. Λοιπόν, οι ήρωες γενικά, αν χτυπήσουν κάποια στιγμή χιλάρονται λίγο αργά μεν, αλλά δεν πεθαίνει κανένας. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να πεθάνει κάποιος. Και συνήθως γίνεται με decapitation, αποκεφαλισμό. And you come to help. I can't be made. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Wow. I know you're fucking in there. Come on out, you fucking. Come on. I'll put you out of your misery. You fucking mongrel. We didn't pretend. Come on out, Wolf.
Oh, wow. Δεν πέθανε. Γενικά θα ξανασηκωθεί. Μην απορείτε. Παραμύθια είναι. Κύριε, γιατί όχι. Απλά καθημερινά πράγματα. What are you doing? I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Nah, nah. Not if I can avoid it. Great. Take that, bitch. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll tell you, you fucking bitch. Let me help you. Wow. He's had enough. He's a feeble. Son of a bitch can take plenty. Γιατί όχι. Φέμπλε αποκαλούνται όλα τα μυθικά πλάσματα που ζουν στην περιοχή. Ωραία, έτσι κουρ πρέπει να το δώσω. Ναι, ναι. Τώρα είναι sealed για άλλες δουλειές. Φυσικά και όχι. Hey, it's good. Like my ribbon? Yeah, of course. Stop changing the subject. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them the best that I can. Ναι, ναι, I'm sure. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Πάει και αυτός τον χάσαμε. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff. I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. All right, Matthew. Oop. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Ah, the part. I'm a good man. 20. 40, 58. It's all I got. It'll help, right? Yeah. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Yeah, sure. Just take the money, okay? Okay. You got me out of a bad situation back there. Thanks. No problem. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. Oop. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. It's Petrus, you must have. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. Wow. Tell me what you really think. Up. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are.
She like us. I'll see you around, Wolf. Wolf. She's nice. She's good. Και κάπως έτσι τελειώνει η εισαγωγή. Σιγά σιγά. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια σας αν θα θέλετε να το δείτε σε σειρά. Γράψτε μου αν σας άρεσε και αν πραγματικά θα θέλετε να το συνεχίσω κομμάτι-κομμάτι να σας το δείξω. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Γενικά το παιχνίδι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά σίγουρα σε όσους αρέσουν τα κόμικ πρέπει να το παίξουν. Φυσικά και δεν τελειώνει εδώ. Μόλις ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή είναι μόνο η εισαγωγή. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά, πραγματικά πρέπει να το πάρετε. Έχει 22 ευρώ στο Steam. Μπορείτε να περιμένετε τις εκπτώσεις. Πέφτει γύρω στα 6 με 7 ευρώ. Κάποιος φίλος εμένα μου το έκανε δώρο. Είχα θέλει να το πάρω, αλλά όχι ακόμα. Αλλά τελικά αποφάσισα να μου το δωρήσουν. Και τώρα ξεκινάμε στο επεισόδιο 1. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, check tech now, και πείτε μου αν πραγματικά θα θέλατε να δείτε τη συνέχεια σε επεισόδια. Καλό σας απόγευμα.